τι ζημιά μιλάμε. Για τι ζημιά. 100%. Δεν υπάρχει πιο χειρότερο γενικά, πράγμα. Γενικά. Αυτό είναι νεκρό τελείως. Ναι. Με κλέβει 4 χρόνια. Τα 2 τελευταία χρόνια είχα βάλει μηχανήματα μέσα στα μελίσσα και τον επιάσανε πριν 15 μέρες που μου πήρε 3 μελίσσα με μηχανήματα στο στρέφει. Μέσω συνεργασίας και της ασφάλειας και τέτοια, το δορυφόρο, τα χαρτιά, μετογραφίες, είδαμε ότι πήγανε στο νοσοκομείο του. Μετά ξεκινήσαμε, με καλέσαμε απάνω και τα μαρτύρησε όλα ότι έχει, που έχει κλέψει και τέτοια. Ήρθαμε προημερών, έχει 2 μελισσοκομεία, ένα είναι στο Κατσικάρι και ένα εδώ στα Καλυβάκια. Ήρθαμε στο Καλυβάκια με 5-6 μελισσοκόμους, πρώτο χέρι και αναγνωρίσαμε, εγώ αναγνώρισα 30 μελίσσα δικά μου και άλλοι συνάδελφοι αναγνωρίσαν δικά τους. Σήμερα έγινε πάλι με συναδέλφους που ήταν και άλλοι που μάθανε να δούνε αν υπάρχουν μελίσσα δικά τους μέσα. Εκεί που πήγαμε είδαμε ότι τα μισά μελίσσα του είχε πει και η ασφάλεια να μην τα πειράσει, τα είχε πάρει και τα είχε πετάξει όπως το βλέπετε σε ακτίνα 1,5 μέτρο εδώ στο ποτάμι. Μέσα σε βάτα στο ποτάμι, μέσα στα νερά. Τα βρήκατε πεταμένα ή τοποθετημένα. Πεταμένα σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρο όπως βλέπετε. Μέσα στην ακτίνα αυτή υπάρχουν και άλλα μελίσσα που έχει πετάξει και άλλες φορές. Βρήκαμε και κυψέλες, σαδιανές κυψέλες παλιές που είναι πεταμένα και πρέπει να ξανακάνουμε έναν έλεγχο να δούμε τι άλλο είναι πεταμένο μέσα εδώ. Για τι αριθμό μιλάμε, περίπου. Εγώ μιλάω μέσω όρο πάνω από 100 μελίσσα να μου έχει πάρει, που σχεδόν μου το βεβαίωσε αυτό. Εδώ είναι και άλλοι πολλοί συνάδελφοι που βρήκανε μελίσσα σήμερα και θα δούμε. Πιστεύω με την ασφάλεια να δούμε τι θα κάνουμε.